Δεν χρειάζεται να πω τίποτα, φίλε. Πάρ' το πάνω σου. Καλησπέρα αρχικά σε όλες και σε όλους. Πάρα πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο. Τον μέσο και τον καλό οπαδό του ΠΑΟΚ. Νίκη εύκολη αρχικά στο μπάσκετ. Για να πούμε και το μπάσκετ. Ναι, δια περιπάτου. Και μετά πάμε στο μάτς το κομβικό. Έτσι, το οποίο και το δώσαμε την Παρασκευή, αν θυμάστε καλά, για όσους ακούσανε. Ένα ξέρω διπλό. Ένα ντέρμπι. Ναι, ένα καλό μάτς. Καλό μάτς. Ο Άρης ήταν για μένα ανώτερος των προσδοκιών. Ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα στα παραμύθια και στα καλά τα παραμύθια, στο τέλος κερδίζει πάντα ο καλύτερος ή ο δυνατότερος. Ναι. Έτσι. Θα εστιάσουμε λοιπόν αρχικά, γιατί εγώ θέλω πάντα να κάνουμε το συνήγορο του διαβόλου, στο κομβικό σημείο του μάτς, τα οποία είναι δύο τα κομβικά. Πρέπει να δούμε πρώτα ότι ο Άρης προηγείται πολύ νωρίς, ναι, στο δεύτερο λεπτό. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε, στα πιο, ούτε στα καλύτερα σενάρια του μυαλού του. Ναι, έτσι δεν είναι, κατευθείαν. Ένα στο ένα. Στατιστική μπάσκετ. Γράφει και ενώ πρέπει εκεί να εξάγουμε την αντίσταση του ΠΑΟΚ, την, βγήκε τέλεια, στήθηκε όπως έπρεπε, έδειξε ποιος είναι το αφεντικό του παιχνιδιού, σε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο, έκανε τις ευκαιρίες του και δεν θέλω να λέμε ότι γίνανε ευκαιρίες από λάθη των αντιπάλων, σε εκείνο του Σκιώπη που έφυγε ο Πρίγιοβιτς που πλάσαρε δυνατά, απέκρουσε στην άδεια σχεδόν εστία, ο Πέλκας πλάσαρε κόντρα στην φορά του τερματοφύλακα, με τα πόδια απέκρουσε ο Κουέστα. Δηλαδή από λάθη γίνονται και ευκαιρίες. Δεν γίνεται, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι παιχνίδι λαθών. Έτσι είναι, δεν πήγαινε πίσω-πίσω μάτος. Πώς θα γίνει, φταίει στο συγκεκριμένο τον γκολ. Βέβαια φταίει. Να είχαμε να λέγαμε. Πάμε τώρα στην ουσία όμως. Η ουσία ποια είναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ από ένα πέναλτι το οποίο ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Είναι δικιά μου άποψη. Είτε το δίνεις είτε δεν το δίνεις. Είναι όμως προέκταση του χεριού και το δίνεις. Ο άνθρωπος το έδωσε ακαριέα. Ο Τζανακάκης δεν είπε κουβέντα. Όπως προσέξαμε, κουβέντα. Ναι. Όλο το γήπεδο ήταν εκκλησία. Του τα ναι, εντάξει, αυτό ήταν ακόμα λάθος. Ναι. Εκεί εδώ πρέπει να εξάγουμε το πέναλτι του Πρίγιοβιτς που ήταν εκπληκτικό. Και πάρα πολύ δύσκολο, κύριε, να χτυπάς ένα πέναλτι σε μια φλογισμένη έδρα αντιπάλου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Για εσάς που κυνηγάτε τον Πρίγιοβιτς τώρα, λέω. Πες τι μου είπες στον νερό, θα κάνεις. Ναι, βέβαια. Πλέον είναι αυτή η μικρή μερίδα οπαδών. Κάποτε τον κυνηγούσες με το 30%. Τώρα πιστεύω είναι ένα 4 με 6% κωμικοτραγικών ανθρώπων, φιλάθλων του ποδοσφαίρου, τους οποίους πρέπει. Μιλάω από τους απανταχού παοξίδες. Είστε κάπου σε ένα καφέ και κυνηγάνε τον Πρίγιοβιτς σε διπλανό τραπέζι. Βία, κύριε. Βία, ξεκάθαρη. Σκαμπύλη. Σκαμπύλη για να έρθουν στην ευθεία. Δεν γίνεται λοιπόν να κυνηγέται αυτός ο ποδοσφαιριστής σε καμία των περιπτώσεων. Ο οποίος είναι μια σκέτη γλύκα. Είναι να τον πιει στο ποτήρι. Πάμε λοιπόν δηλαδή, στο δεύτερο. Βία σε όσους λένε οτιδήποτε εναντίον του μπομπέρα αυτού, του δεινού σκόρερ, του και άντρα. Αντιπάλους. Ναι, αντιπάλους, τα πάντα. Δεν θα δέχεται. Δεν θα δέχεται κανένας παοξής κριτική εναντίον του Πρίγιοβιτς. Ναι. Και ούτε αυτά τα χαζαχαμένα, τα. Πώς το λένε, καλοπροαίρετα εγώ θέλω και θέλω το. Δεν θέλουμε να δεις το καλό σώμα. Δεν θέλουμε να θέλεις. Δεν θέλουμε να θέλεις. Θέλουμε να βλέπουμε αυτά. Εγώ θέλω να παίρνω από τον Πρίγκοβιτς αυτό που βλέπω. Έχω δει ως τώρα, είναι δύο τα ντέρμπι τα μεγάλα. Έτσι, δύο γκολ με την ΑΕΚ. Το ένα με προσωπική ενέργεια, το άλλο με γλυκό τελείωμα. Δύο γκολ χθες με τον Άρη. Έτσι. Ήταν δίπλα στο αυτογκόλ του Ολυμπιακού, κοντά. Τον επηρέασε. Το έβλεπε καλά. Το είδε καλά. Δηλαδή οπότε μιλάμε ουσία. Περνάμε για να πάμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Είμαστε τέλειο, όχι τέλειο, τελευταίο δεκαήμερο το Οκτώβριο, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Και τα έχει ρημάξει τα δίχτυα. 10 γκολ. Ναι, τι να κάνει. Φτάνει 30, δηλαδή ξεκούραστα. Τι να κάνει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο δεύτερο το ημίχρονο. Κάνω έτσι μια συνοπτική περιγραφή του παιχνιδιού. Έτσι, μια ανασκόπηση του τι είδαμε. Και εκεί βλέπουμε έναν διαιτητή, ο οποίος για μένα δεν ήταν καλός. Κακός ήταν. Δεν ήταν καλός. Μοίραζε τις κίτρινες κάρτες. Συνέχεια, αβίαστα, η μία πίσω από την άλλη, στον ΠΑΟΚ ιδιαίτερα. Ναι. Δεν πειράζει. Δηλαδή ήταν η μόνη κακή ξένη διαιτησία που έχουμε δει ως τώρα, θεωρώ. Ναι, είχαμε και το Καρασκάκη και το βοηθό. Το βοηθό, ναι, ναι. Εντάξει, εσύ πολύ καλά κάνεις. Εστιάζεις και στην τελευταία λεπτομέρεια. Έκοψε τον Πρίγιοβιτς. Ναι, βέβαια. Θα είχε σκοράρει και ο Πρίγιοβιτς. Ναι, σωστό και αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Ναι. Σουφάκι, τι έγινε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι, μπράβο, Θωμαδάκο. Καλό μήνα. Καλό μήνα, μπράβο, αγάπη μου. Τα μαθαίνεις σιγά-σιγά. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, και ενώ έκλεισε το ημίχρονο με 1-1. Και οι δύο ομάδες, αυτό είναι το καλό, μπορούσαν να προηγηθούν. Ναι. Βλέπαμε ένα μάτς ανοιχτό. Ευκαιρίες. Ναι. Εκατέρωθεν. Και γίνεται το μαγικό, το πέναλτι που είναι το κομβικό σημείο για όλο τον Άρη. Που δεν είναι πέναλτι. Έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πέναλτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να δίνεται. Εκεί πρέπει να δουλέψει λίγο περισσότερο το μυαλό αυτού του τόσο χαρισματικού παίκτη που ακούει στο όνομα Ουάρντα. Το βλέπεις, αδελφέ, στην πίεση, γιατί ένα κλάσμα του δευτερόλεπτο πιο μπροστά έχει πέσει, ζητάνε πέναλτι, είναι αυτά τα της έδρας. Και καλά κάνουν και τα ζητάνε. Εκεί πρέπει να σταματήσει, να κοκαλώσει, έτσι, άσχετα που δεν είναι ποτέ, και να πέσει μόνο στο παίκτη.
να τον εκθέσει. Ναι. Κάνει όμως αυτή την επαφή, αφού πάει να τα κάνει ο Άρης τη δική του, τέλος πάντων και παίρνει το πέναλτι ο Άρης. Ναι, να τέλος πάντων, έτεβαινε κάτω, επειδή είμαστε επί της ουσίας εδώ μιλάμε, δίνεται το πέναλτι. Ναι, φίλοι μου Αυγιανοί, φίλοι μου Αυγιανοί, ο τερματοφύλακας είναι μέρος του παιχνιδιού. Μετά αν ολωνώνει ζωές μας, που δεν είναι πάρα πολύ καλές λέμε, ή τη μέτρη ζωές, θα ήταν διαφορετικές. Ναι. Τι να κάνουμε λέει, να τον βγάλουμε τον τερματοφύλακα. Ναι. Θέλετε να σουτάρετε σε άδεια εστία. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό. Ναι. Τι γίνεται. Έπεσε ο άνθρωπος και απέκρουσε. Όχι μόνο απέκρουσε. Βγήκαμε αντεπίθεση με τον Ουάρντα. Δηλαδή μπορούσε στο ίδιο λεπτό να βάλουμε γκολ. Να λέει κάποιο που. Όπως μου το είχε βάλει μια φορά ο Ηρακλής με χαμένο πέναλτι του Χουχού στην κόντρα με Φωφόκα. Να, ορίστε, δεν το θυμάμαι ίδια αυτό. Ναι, ίδια φάση. Στην αντεπίθεση ο Ουάρντα κάνει το πλασέ το οποίο πάει ξεστά από το δεξί δοκάρι. Το πολύ καλό αυτό το τερματοφύλακα. Και φτάνουμε μετά. Ο ΠΑΟΚ κάνει τις αλλαγές του. Εκεί είναι και η ουσιαστική ποιοτική διαφορά. Εδώ μιλάμε για το βαθύ ρόστερ της ομάδος και ότι είμαστε πολύ πιο ποιοτικοί. Ναι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ κάνει αλλαγές. Τον Ελ Καντουρί, έτσι, τον Ουάρντα. Μιλάμε για παίκτες κοσμήματα. Ναι. Και ο Ελ Καντουρί στο τέλος. Και τον Καρέλη στο τέλος. Εθνική Ελλάδος. Έτσι. Ναι. Δηλαδή βάζουμε ένα παίκτη στο 87 που είναι Εθνική Ελλάδος. Ναι. Ό,τι και να είναι Εθνική Ελλάδος, είναι Εθνική. Ναι. Και προχωράμε λοιπόν. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ είναι ποίημα. Είναι συνδυαστική ποιοτικότατη ενέργεια τριών ποδοσφαιριστών. Θα δώσει μια υπέροχη πάσα στην κάθε την κίνηση που κάνει ο Ουάρντα που τον βλέπει στον Ελ Καντουρί. Επειδή έχουμε τη φιλοσοφία ότι την πάσα την δημιουργεί αυτός που κινείται. Μπράβο. Και έτσι και έτσι είναι σωστό. Και, ναι, αλλά και ο άλλος εκλαμβάνει τη σκέψη που πηγαίνει ο άλλος και στο χώρο να του τη δώσει όπως πρέπει. Του τη δίνει όπως πρέπει και εδώ έρχεται το μαγικό άγγιγμα του ποδιού του. Του Ελ Καντουρί, αυτού που λέγαμε και για την Παρασκευή, ναι. Προσέξτε τις επαφές που κάνει με την μπάλα. Είναι παραπάνω από ζωγραφιές. Ναι. Έτσι, κάνει μια τέλεια σέντρα στο χώρο και εκεί έρχεται ο άντρας ο σέντερφορ, αυτός ο οποίος έχει πάρει πλάτη, έχει βάλει πίσω το παλικάρι εκείνο του Ναριανό που μπήκε αλλαγή, δεν θυμάμαι το όνομα, το Σόουζα, μπράβο. Έτσι, και κάνει το ωραίο το πλασέ, το αντρικό, στέλνοντας την μπάλα να επαναπαυτεί στα δίχτυα σέντερφορίσιο, αντρικό ποίημα. Εδώ λοιπόν εστιάζουν οι φίλοι μας οι Αυγιανοί και εδώ έχουμε εύνοια. Ναι. Γι' αυτό η εύνοια πάντοτε ακολουθεί τις μεγάλες ομάδες και τους ικανούς γενικότερα στη ζωή. Είναι αλήθεια ότι ήταν για να αντικατασταθεί ο Περιόβιτς. Και τι να κάνουμε τώρα, ναι. Να τη βγάλουμε την μπάλα μόνοι μας, να αντικατασταθεί, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ναι. Αν έβγαινε ο Περιόβιτς, με λένε. Δηλαδή δεν μπορώ να μιλάω με εικασίες. Ναι. Εδώ πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά. Το τι έγινε. Μετά ο Άρης δεν έχει καμία αντίδραση. Εγώ δεν είδα καμία αντίδραση μετά το 2-1. Πιστεύω δεν μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε κάτι γιόμες εκεί. Δεν μπήκε στη μεγάλη περιοχή με ουσία ποτέ. Ναι, γεγονός. Και έτσι τελείωσε αυτό το ντέρμπι, πέρασε στην ιστορία. Ο ΠΑΟ κέρδισε με 1-2 και αυτά που λέγαμε και τα λέγαμε από την πρώτη αγωνιστική, με κίνδυνο να εκτεθούμε. Ναι, έτσι, εγώ ήμουν κάθετο. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι, να γελιοποιηθούμε, όχι απλώς να εκτεθούμε. Μιλούσαμε για πρωταθλητή ΠΑΟΚ, έτσι, το οποίο πιστεύω ότι και τυφλός το βλέπει πλέον. Είναι ηλίου φαϊνότερο αυτό που θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, απλώς περιμένουμε να φτάσει ο Μάιος για να γίνει στέψη. Εντάξει, μην βγάζει γλώσσα. Ναι, βρε, άστο τη γλωσσάρα θα βγάλω. Σε παρακαλώ, δεν πει την άποψή σου. Εντάξει, εγώ έχω άλλη τακτική. Εσύ να πηγαίνει βήμα-βήμα αυτά τα μάτς και τα τέτοια. Αυτά τα ξενέρωτα όλα. Ναι. Να και πριν κλείσω για τους φίλους μου τους Αυγιανούς, τους οποίους επαναλαμβάνω ότι η ευχή μου είναι και του χρόνου να το έχουμε αυτό το ντέρμπι. Να είναι όλη η πόλη με τρεις ομάδες. Έτσι, να μην έχουμε. Και με λεωφορείες, εκεί τα παουξάκια με βοσνιές. Δεν θέλουμε ομάδες σαν σερ. Να είναι κανονικά στην κατηγορία και να ξαναπαίξουμε αυτά τα Άρης ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ ωραία μάτς. Να δώσω λοιπόν τώρα κλείνοντας αυτή την ανάλυση που έκανα σε 4 λεπτά του ΠΑΟΚ τα χαιρετίσματά μου σε όλο το ρεόκαστρο. Ναι. Έτσι, να ξέρεις εκεί. Μαζεμένοι. Έχουμε φάνε και ακροατές και ακροάτριες. Έχω το φίλο μου τον Ηλία, έτσι, Παύλα Κουμπάρος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚτσής φυσικά. Τι είναι... θέλει στο ρεόκαστρο, δεν έχει βγει ποτέ κανείς άλλος από κάποια άλλη ομάδα. Κινεί εκεί τα νήματα, δίνει λύσεις παντού, γιατί είναι και μέσα στο χώρο του Δήμου. Εκεί κινείται. Βέβαια, δίνει λύσεις ό,τι θέλεις. Από παπά μέχρι νύφη. Ναι. Από το μικρό μέχρι το μεγάλο. Ακρογωνιαίος λήθος του κοινωνικού ιστού του ωραιοκάστρου. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν. Και είναι πολύ μαζεμένοι που ακούν την εκπομπή. Θα έλεγα πάρα πολύ. Ναι. Ναι, ο χαμός του χαμού. Ωραία. Γιορτές, τα Παναθήνια. Όταν γίνει star και ραδιοφωνικό, εννοείσαι, ναι. Θα πρέπει να επισκεφτόμαστε τέτοια μέρη για τους θαυμαστές σου. Με βάση τις δημόσιες σχέσεις, είπαμε ο πλουσιότερος άνθρωπος στη ζωή δεν είναι αυτός που έχει τα περισσότερα χρήματα, που είναι βασικά, αλλά λέμε τώρα και αυτό. Είναι και αυτός που έχει τέλειες δημόσιες σχέσεις. Να ξέρεις ανά πάσα στιγμή ποιος μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Ψωμί μας είναι αυτό. Ακαριέα. Παπά, λες αυτό, οπ, εκεί. Γιάννης Μπαλκόνι, Κώστας, αυτό, ό,τι. Να το για τα μαγαζιά κάποιος, άλλος για μια δουλειά, άλλος από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Έτσι πρέπει να είναι. Ένας κακεντρεχής οπαδός του ΠΑΟΚ γράφει το παιχνίδι κρίθηκε στο δοκάρι του Άρη του 2003. Ντροπή σου.
του Μωρή. Δεν του πουλάει θέλω. 15 χρόνια πριν. Σοφάκι στην Golbet πρέπει να κουνήθηκε το σύστημα εκεί στο Άρης ΠΑΟΚ. Εκεί δηλαδή στο χαμένο πέναλτι πρέπει να ποντάρεις. Ναι, πρέπει να πεισε το σύστημα. Πολλοί κόσμος πρέπει να. Εντάξει. Το περιβάλλον άντεξε. Άντεξε, πάντα αντέχει. Αντέχει. Πολύ δύναμη Golbet, αδερφέ, άστο. Ασύγκριτες αποδόσεις, διαστημικές και δυνατότητα έτοιμο κατευθείαν να πάρει. Τι έκανε με το που είδε η μπάλα να πηγαίνει από τα πόδια του Πασχαλάκη στην αντεπίθεση. Ταυτόχρονα πήρα το κινητό και βομβάρδισα. Ναι. Ναι, γιατί εκεί μετά μιλάμε για ψυχολογία. Και θεώρησε ότι η ψυχολογία, το οποίο δικαιώθηκα κιόλας μεταγενέστερα, έτσι, είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο και έγινε. Στο πόσο έδινε η Golbet τότε εκείνη την ώρα? Έδινε 3,75 τον ΠΑΟΚ. 3,75. Ναι. Πολύ καλή επένδυση. Ναι, ναι, ναι. Σε 20 λεπτά, δηλαδή τέτοια επένδυση δεν μπορείς να βρεις. Όχι, όχι. Στο όχι, παγκόσμιο όχι. Προσκήνιο. 375% στα λεφτά σου. Ναι. 275 καθαρό. Τι να πουλήσεις. Και όπλα και ναρκωτικά, ναι, και λευκή σάρκα μαζί να κάνεις, αυτά τα χρήματα δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Ναι. Μη βάζει ιδέες όμως, γιατί το ακροατήριό μας είναι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Ψάχνει πάντα την επιχειρηματική λύση στα προβλήματά του. Σοφάκι, μίλα μας για Golbet. Τι να πω, έχουμε σήμερα αγώνες. Ναι. Έχουμε. Κινείται το σύστημα. Να πούμε ένα συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά που πήρε το πρώτο του τίτλο. Μπράβο, ήθελα να αναφερθώ τώρα. ATP Στοκχόλμης. Εγώ περίμενα ότι στο τένις θα ασχοληθεί στο δεύτερο. Ναι, ναι, ήθελα και λίγο τένις να δουλεύει. ATP Στοκχόλμης λοιπόν, νικητής ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ναι. Αυτό το άγιο παιδί. Είναι ο πρώτος του τίτλος και είναι μόλις 20 χρονών, έτσι. Πολύ νέος. Και τα έσοδά του, διάβασα προημερών, στα 20 του από το τένις είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Στα 20 του. Ναι. Στα 20 του. Που μπορεί να φτάσει δηλαδή στο μέλλον αυτό το παιδί. Δεν έχει οροφή. Δεν έχει οροφή. Εγώ τον θεωρώ ότι θα είναι για μία. Έχει στοιχεία, είναι ψηλός βασικά. Έχει εκπληκτικά καθαρό μυαλό, Σταύρο. Yeah. Είναι απίστευτος. Δηλαδή σε συνθήκες απόλυτης πίεσης λειτουργεί με άριστα το 10-15. Αυτό είναι το βασικό σε όλες τις δουλειές, φίλε. Αυτό πληρώνεται πλέον στην αγορά. Δεν πληρώνεται κάτι άλλο. Είναι εκπληκτικό. Εσύ ξέρω ότι το στοίχημά σου ακούμπησες, θέλω να μιλήσουμε λίγο και αυτό. Τον πόνο ψυχής που ένιωσες. Τον πόνο ψυχής. Μίλαει λίγο γι' αυτό. Γιατί δώσαμε το διπλό της Manchester United. Πετάξτε το κύριε, είπαμε αξίζει. 5-37 και Manchester United είναι ντροπή. Να μην στηριχθεί. Και δίνεις και Watford θανάτου. Που είναι από το 21-22. Το οποίο με διασύρισε και εγώ και βλέπω Wolves. Γιατί ήταν εξαιρετική όλα τα προηγούμενα μάτς. Είναι πως ματσάρονται τακτικά, ρε. Είναι πως ματσάρεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για 25 ποσοστό τα δύο αυτά. Τα δύο αυτά ένα 20 γελίο, ένα 500. Πώς, είχε ανέβει η United και είχε πάει και πάνω από το 5 Watford. Τέλος πάντων, 28 ποσοστό κάπου εκεί. Ναι, εγώ με 20 ευρώ έπαιρνα 504. 25 ποσοστό και κάτι ψηλά. Ναι. Είναι αλητία, ρε φίλε, γιατί είναι καλή διάδα. Βέβαια. Γιατί φτάνω στο 96 και το άλλο το σύγχαμα στην Αγγλία δεν έχει δώσει ποτέ αυτή 6 λεπτά καθυστέρηση το σύγχαμα. Ποτέ ρε. Αυτή η χαυμολύπη που νιώθεις, τον γκολ που βάζει η United. Μα είμαι σίγουρος ότι θα, άμα κερδίσει η United είμαι πληρωμένος. Αυτό τώρα που είπες είναι από τα ευγιαστικότερα συναισθήματα να μετράς τα δευτερόλεπτα, να λες 2 λεπτά καθυστέρηση 3 και να βλέπεις αυτόν το γελίο άτομο, γελίο εισαγωγικά, να σε σηκώνει το ηλεκτρονικό αυτό ταμπελάκι ή το με τα χέρια, ναι, που να λέει 6. Τι 6 ρε αδελφέ, τι 6 ρε φιλαράκι μου. Στην Τότεναμ παίζουμε με 10 από το 36. Έχω, την ώρα της μετάδοσης έχω κοιτάξει το ρολόι 14 φορές και λέει ακόμα 80. Ωραία. Φτάνουμε στο 90 και δεν έχουν γίνει καθυστερήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα τραυματισμό του Κοντρέρα είναι. Κάποτε, φίλε μου. Ναι, και σηκώνει 5. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Τον έχω δίπλα μου. Είμαι εγώ εδώ και στη γωνία είναι αυτός. Παράτσα μετάδοση. Motherfucker. Θα πω ένα γεγονός που είχε γίνει. Πριν από χρόνια, εστιάστας με 10 χρόνια πίσω, με το γνωστό Μάρκο της πόλης. Δεν ανάγκη να πω επίθετα και τέτοια. Το Μάρκο, τον οικονόμου, ας πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Παίζαμε κάποια στοιχήματα. Ναι. Πέφτω από τα σύννεφα. Ναι, λέμε μια Κυριακή, είπαμε δεν θα πάμε στην εκκλησία και λέμε θα παίξουμε στοίχημα. Ναι. Και δεν πάμε. Και καθόμαστε τη μέρα και μελετάμε. Και πηγαίνει για ένα στοίχημα ο κύριος Μάρκος λοιπόν να πάρει ένα νούμερο αστρονομικό. Ναι. Μιλάμε για επίλυση οικονομικών προβλημάτων 20ετίας. Ναι. Οπότε κάντε τους πολλαπλασιασμούς σας. Επταψήφιο. Ό,τι θέλετε. Μαγικό. Ναι. Και κερδίζει ένα πέναλτι η ομάδα. Πέναλτι, το ξαναλέω, είναι, θα σας πω και το μάτς. Έπαιζε η Αίγυπτος με το Καμερούν. Η Αίγυπτος ήταν παγερά διάφορη, ναι, για το μάτς αυτό και το Καμερούν, αν κέρδιζε, πήγαινε στο παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε το απόλυτο κίνητρο, έτσι. Ναι.
Στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αιγύπτη είναι και νεκτοχέρι. Η Αιγύπτη λοιπόν στο 90, αγανακτώντα, σου λέει δεν έμπαινε γκολ με τίποτα. 0-0-0-0. Με άσο, με νίκη δηλαδή του Καμέμου, στο Καμέμου το παιχνίδι. Στο Καμέμου γίνεται το παιχνίδι. Με άσο λοιπόν το Καμέμου πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Και ο φίλο μα ο Μάρκο, ο πρωταγωνιστή τη ιστορία μα, ναι, παίρνει ένα μυθικό ποσό. Μυθικό. Ναι. Στο 90 πάει ένα Αιγύπτιο αγανακτισμένο και κλωτσάει ένα του Καμέμου. Να άντε, λέμε, σα ασχολούμαστε. Ναι. Πέναλτι δηλαδή. Πέναλτι λοιπόν. Μπαίνει το πέναλτι και τα λεφτά μπορεί να χοροπηδήσουν στην τσέπη από τη χαρά του. Ναι. Του κυρίου Μάρκου την τσέπη. Λοιπόν. Και τι δήλωση κάνει ο άνθρωπο, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται ποτέ. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή είναι στιγμέ που αλλάζουν ζωέ. Όχι μέρε, ζωέ ολόκληρε. Ναι. Βασιλιά με λέει, έτσι γιατί από τότε αυτό. Τη βλέπω μικρή την αιστεία. Δεν άσε με το που τη βλέπει μικρή την αιστεία, 7 μέτρα αιστεία, μια χαρά είναι. Όχι, με λέει, τη βλέπω μικρή. Δεν πάει στο πέναλτι το center forward του Καμερού χρόνια ο Ετώ, ο οποίο τα βάζει όλα, και πάει ένα 8, ένα σφαγέ. Ο Φαγέ, ναι, ο οποίο συγχωρέθηκε μετά. Τι θα κάνει ο Φαγέ. σουτάει το πέναλτι, ακούς, και το χάνει, ρε. Το ζω. Ρε, ναι. Το χάνει, ρε, παίρνει και σουτάει. Τη χώρα του ολόκληρη σου τάβει στα πόδια του. Ναι. Ρε αδελφάκι μου, μην πα στο πέναλτι. Δεν είναι κακό να πει δεν μπορώ σε κάτι. Ναι. Σε λένε στάβο να κάνει μια δουλειά. Ναι. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να την κάνει ή θεωρεί ότι δεν την έχει, μην πει ναι μόνο για να την πάρει. Δεν μπορώ και είναι πολύ τίμιο. Ναι. Ναι. Πάει αυτό ο Φαγέ λοιπόν και χάνει το πέναλτι. Και έρχεται ο όλεθρο. Ναι. Η καταστροφή. Ναι. Τα λεφτά τι κάνουνε, πετάνε. Ναι. Τσουκουτσουκ, τσουκουτσουκ, πριν μπουν στι τσέπε, αλλάξανε πολιτείε. Έτσι, πώ λένε. Και οι Αιγύπτιοι δεν κάτσε εξετριστούν μετά κι άλλο. Και μετά, τύπο, στο 92 γίνεται αυτό που σου λέω. Ναι. Και στο παγκόσμιο κύπελο πάει. Όχι, το πράσινο, το ακροτήρι, αυτά τα ακροτήρια. Όχι, λέω, τα, όχι τα πράσινο. Ναι, το. Οι Βορειανοί αυτοί. Ακτήρια φαντοστού. Και λέω το πράσινο. Ναι, το πράσινο ακροτήρι θα πάει σε μουντιάλ μόνο. Ναι. Αν βουλιάξουν τα λεφτά. Κάπο Βέρντε είναι αυτοί οι Βορειανοί. Κάπο Βέρντε είναι η δική μα, ο Ροντρίγκε και ο τέτοιο. Ή όχι. Όχι. Δίκιο έχει. Ναι. Γιατί δεν φανταστού. Ναι, ακτή, ακτή πήγε. Ή βορικόουστ. Να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι, γιατί νομίζω λίγα είπαμε για το παιχνίδι. Ναι, το πάω κάρι. Ναι, συνέχισε. Έτσι, γιατί χαμολύπη, αυτό το λέω. Είχε και πολλά ντεσού. Είχε ναι. Ωραία ντεσού. Ναι. Παπατών πρέπει να συγχαρούμε τον Άρη για τη φιλοξενία του. Φίλοι μου παοξίδε πήγανε, ήταν πολύ καλά, λέει. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αυτά τα πανό τα καταδικάζουμε. Ναι. Είναι κωμικοτραγικά. Ναι, έτσι. Αλλά ποιο είναι, δεν ήταν τον κόλ. Και αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, χάσατε και τον κόλ. Κύριε, 4,5 χρόνια. Έτσι είχαμε να βρεθούμε. Ναι. Βάλατε ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό. Ναι. Πολύ ωραία. Δηλαδή δεν έπρεπε να το ζήσετε με την ψυχή σας. Δεν το είδατε. Είναι μαγικό, φίλε. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε εσύ είναι Αθηνά και χειρακίνη. Χρειάζεται και βοήθεια της Αθηνάς. Ο Κόκε τώρα. Θέλω να ανοίξουμε το κεφάλαιο Κόκε. Ναι. Ο Κόκε αναρωτήθηκε ποιο είναι ο Περγιοβίτς. Ναι. Ρε Κόκε, άσε το χρόνο να περάσει. Να τελειώσει το μάτς, να έχει κάποιο δεδομένο και να μιλήσει. Τώρα για ποιο λόγο. Βλέπει, διασύρεται. Ο Κόκκι, ο οποίο ήρθε, απολάμβανε ένα συμβόλαιο ηγεμονικό στον Άρη. Έτσι, δεν το απολάμβανε μόνο αυτό, να υποθέσω. Μια εποχή που ήταν των παχιών Αγελάδων. Απολάμβανε αρκετοί. Ναι, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να παίρνει πάνω από 600.000 ευρώ. 800.000 συμβόλαιο, έχει συμβόλαιο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε ότι έπρεπε να πάρει την ομάδα και να τη σέρνει. Ένα καλό ποδοσφαιριστή. Εμένα μου άρεσε ο Κόκκι. Καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά για ποιο λόγο να μιλάει τόσο πολύ. Ναι, δεν έχει νόημα τώρα κανένα. Μπορεί να είναι ήρεμο. Α, τώρα ο Πρίγκοβιτς τι να βγει. Να βγει να πει να το αμεγνώρισε. Αυτός είμαι, τα φιλιά μου. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα εμείς ειρωνικά. Μα όταν είσαι και αθλητής, απαγορεύεται να μην καβατζώνεσαι. Στην ουσία είσαι συνάδελφός σου, έτσι. Ναι, ναι. Σε συνάδελφός. Καλά, συνάδελφοι έχουμε και εμείς συνάδελφους, αλλά υπάρχει μια ένταση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν και χειραψίες. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, έγιναν αρκετά, γιατί ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, αλλά πρέπει να μιλάμε και για αυτά, γιατί μεγάλες ομάδες στην Golbet παίζουν και τέτοια, έτσι, μπάσκετ, ποδόσφαιρα, τα πάντα. Έτσι, οπότε μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε λίγο για τα ευρωπαϊκά τα πρωταθλήματα. Έχεις μάθει και τα διαλύματα για αυτά, ρε φίλε, ποιος είσαι. Άστο, πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, στο Ρεόκαστρο είπα, μας ακούνε. Το Ρεόκαστρο όλο, όλο, να ξέρεις, ο Ηλίας. Ο Κιμονάκος πώς είναι. Ο Κιμονάκος είναι. Έμαθα με κυνηγάει. Είναι ο Κιμονάκος, του έδειξα την ιστορία του πιάτου, θα κάνουμε το διάλειμμα ένα λεπτό μετά, έτσι, και ήθελε να το αντεβάσει σε αυτά τα Instagram, πώς τα λέτε εδώ, να τα κάνει. Θα κυνηγηθεί, εννοείται. Θα κυνηγηθεί. Ναι, ο Κιμονάκος, ο οποίος χθες περίμενε 5 ώρες στο αεροδρόμιο, να ξέρετε και το δράμα του ταξιδιού. Ναι. Έτσι, γιατί ο ταξιτζής κάθε μέρα ψάχνει τον αλάκα. Τον ναι. Έναν για να κάνει το μεροκάματό του. Ναι. Δεν κόμπιασα, κύριε, να ξέρετε. Είπα τη λέξη η οποία δεν λέγεται. Ναι. Έτσι, στο ραδιόφωνο αυτή την ώρα. Και πού πήγε η Χάγιατ. Και μπαίνει μέσα μια κυρία ναι. Και τι του λέει. Καλαμαριά. Νικόπολης. Εντάξει. Α, όχι Νικόπολη. Νικόπολης στο ξενοδοχείο. Από τα δεδομένα στο Νικόπολη. Με λέει, σορκίζομαι, θέλω να τη σκοτώσω. Ακούω. Και μετά φυσικά τα παράτησε. Πού να έχει δυναμία να συνεχίσει το ταξί.
Λοιπόν, διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, περίμενε. Σχολιάζει ο Αλέκος ο γνωστός, ναι, ο οποίος την ώρα που έρχεται εδώ κάνει και μεταφράσεις σε άλλο ραδιόφωνο. Αυτό πάλι διπλοθεσίτης. Αυτό εδώ. Αλέκο, θα κυνηγηθείς. Δεν μπορεί να απολαμβάνεις τέτοια, ναι, εκτίμηση στο ραδιόφωνο του Λίμπερο στον 107,4 και ταυτόχρονα, ναι, συνδυαστικά, ναι, να ψάχνεις και αλλού την αναγνώριση. Αποφάσεις. Αλέκο Ζαμάνι. Αποφάσεις. Σε δίνω στιγνά και στεγνά. Αποφάσεις τι θέλεις από τη ζωή. Ή θα μπεις στον αυτοκινητόδρομο, ναι, ή θα μπεις στο χωματόδρομο, ή θα κάνεις δικό σου δρόμο. Εσύ θα διαλέξεις. Αυτό, φίλε, κάτι τέτοιο, ανεβάζω κάτι κόμμενα στο Instagram για να πω ψαχμένο. Ναι. Μόνος σου έκανες τέτοιο καρτελάκι τώρα. Σοφάκι, είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα. Σε βλέπω κρυωμένη. Δεν σκεφάστηκες καλά. Είμαι, λίγο κρυωμένη είμαι, ναι. Ωραία, δεν σκεφάστηκες καλά το σοφάκι. Γκολμπέτ είναι όμως μαζί μας, μαζί με το σοφάκι. Πάμε στο διάλειμμα, το οποίο είναι πάντα μικρό, γιατί φρόντισε η Γκολμπέτ γι' αυτό, και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι. Εδώ ετοιμάζει το σοφάκι τα social media. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Δηλαδή, αν μπει κάποιος και πατήσει ο βασιλιάς by Libero 107,4, θα δει τη σελίδα. Αλλά πάω, θα αρχίσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Θα τη χρησιμοποιούμε από αύριο επίσημα. Η Αντζελίνα Τζολί, να ξέρεις, πήγε σε αποστολή στο Περού για το προσφυγικό. Ναι. Έτσι και την Αντζελίνα Τζολί. Πρέπει να μάθουμε τι κάνει, που κινείται. Εντάξει, ναι. Γιατί η εκπομπή είναι. Δεν πρέπει να ξέρουμε που είναι η Αντζελίνα Τζολί. Σε ρώτησε κάποιος, κατέβηκε στο δρόμο. Ναι. Πού είναι η Αντζελίνα τώρα? Στο Περού. Να, το κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ. Πολύ λίγοι. Λίγοι, φίλε. Πώς θα γίνει. Λίγοι και καλοί. Λοιπόν, να αναφερθούμε λίγο στον Ικάρντι. Ναι. Το center for αυτόν τον κορυφαίο. Εκ των 4-5 κορυφαίων center for αυτή τη στιγμή είναι ενεργεία. Παίρνει την ντερ και τη σέρνει. Ναι. Έτσι, αυτή η ομάδα που δεν μπορεί να κάνει ποτέ, ποτέ, μα ποτέ την ανάκαμψη. Θα είναι εκεί, είναι, μας τα λένε το αίμα. Τέλος πάντων. Έκρινε τον ντέρμπι με την κεφαλιά του στο 92, Ιντερ Μίλαν το μάτς. Θα καταθέσω την άποψή μου ότι ο Γκατούζο για προπονητής της Μίλαν είναι ελάχιστος. Ναι, ελάχιστος. Το βλέπεις τώρα, κοντός. Κοντός. Έτσι. Και πέρα από το κοντός, αν το ξεπέρα αυτό, αυτή η όψη του δεν σε βγάζει κάτι σε αντιθέσει. Εμένα βγάζει πολύ θετική άδρα ο προπονητής του Άρη. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικός προπονητής. Θα τον φάνε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω, εγώ τον βλέπω, ο άνθρωπος είναι όπως πρέπει. Και στις δηλώσεις του είναι πάρα πολύ καλός. Και την ομάδα τη δημιούργησε μια χαρά. Το μπάτζετ είναι χαμηλό του Άρη. Η ομάδα του είναι εξαιρετική. Είναι τόσο χαμηλό όσο νομίζεις. Τόσο είναι, 3 εκατομμύρια. Είναι πάνω από 4. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Το θέμα πώς θα πληρωθούν από αυτά. Όχι, όλα θα πληρωθούν μέχρι τελευταίο λεπτό του ευρώ. Για τον Άρη τώρα που λέγαμε, γιατί θα πηγαίνουμε το θέμα το ένα στο άλλο. Έχει τα δύο επόμενα μάτς. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη δυσκολία. Και αν χαθούν και αυτά τα δύο, θα υπάρχουν 4 σύντες. Αν λέμε, αν υποθετικό τώρα, δεν ξέρουμε τώρα. Και είναι δύσκολο να κερδίσει. Κάτι που εμείς απευχόμαστε για την ομάδα της πόλης. Είμαστε φανατικά έτσι, στα επόμενα δύο παιχνίδια. Και με την ΑΚ και με τον Ολυμπιακό. Το του Ματέο Γκαρσία στο 92 που φέρνει την ισοφάριση στο ΑΚΑ. Ναι, θα είναι πολύ ωραία περίπτωση αυτή. Ναι. Θα είναι πάρα. Και όταν θα προηγηθεί ο Άρης εδώ με τον Ολυμπιακό με γκολ του. Ποιος θα το βάλει. Ας το βάλει ο Γιουνιές, να βάλει ένα γκολ ο Γιουνιές. Για ψυχολογικούς λόγους. Αυτός ο οποίος άνθρωπος, ο οποίος χτύπησε το πέναλτι χθες, είχε χτυπήσει στο δύο πέναλτι. Το ένα το έσκαψε. Ναι, έτσι μιλούσα. Ακριβώς ίδιο ήταν. Ναι, δεν το έσκαψε το χθεσινό. Σούταρε. Το έσκαψε, όχι καλά. Αν την έσκαβε την μπάλα, Σταύρο, η γνώμη δικιά μου είναι ότι θα έμπαινε τον γκολ. Με την έννοια ότι η μπάλα θα πήγαινε πιο αργά. Θα είχε πέσει το κορμί του Πασχαλάκη ναι, κάτω. Δεν το έκανε καλά. Δεν. Αυτό σου λέω. Το ίδιο προσπάθησε να κάνει. Έτσι. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τον. Πώς το λένε, για τον Μπέλκα. Αυτή την άποψη εσύ την ενστερνίζεσαι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μέχρι τελευταία ήταν να μην παίξει. Έτσι. Φίλε, έχει και εγώ τη μηχανήματα ο ΠΑΟΚ. Ναι, για πες μου, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί εμείς δώσαμε εδώ 100... απουσία Πέλκα. Εγώ ναι, δεν θέλω να λέμε απουσία και να παίζει. Ναι. Έχουμε κάτι μηχανήματα εκεί που μπαίνει 130 κιλά. Εγώ δηλαδή μπαίνω. Ναι, μπαίνει εσύ και θα καταλήξω, αλλά δεν το είπα. Ναι, όχι, πες, δεν είναι κακό. Εντάξει, ναι. Όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι είναι ευτραφείς. Ναι, και βγαίνει 110. Να πάμε στο μηχάνημα τώρα. Ναι. Θα πάμε στην εκπομπή. Θα του πάρω ένα τηλέφωνο να πάμε. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχουν μηχανήματα στον ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει επενδύσει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο για να δημιουργήσει συνθήκες αποκατάστασης υψηλών προδιαγραφών. Και δηλαδή, ο Άγιος Σαββίδης και αυτά. Ο Άγιος Σαββίδης. Αλλάξτε την Κλεάνθους. Αλλάξτε την Κλεάνθους το όνομά της. Κάντε την οδό Ιβάν Σαββίδη. Θα αποθεωθείτε όλοι. Στην πόλη, θα ξαναγυβγείτε δήμαρχοι, εσείς που είστε. Εσείς που δεν είστε θα φτάσετε κοντά. Κάντε το πρόταση. Τώρα, εν ζωή. Τώρα να απολαμβάνει ο άνθρωπος αυτά που κάνει. Γιατί δίνει σε όλους. Αφιδός. Πάμε παρακάτω. Και πώς το λένε. Τα μηχανήματα. Ο Πέλκας λοιπόν είχε ένα θέμα στο ισχύο. Δεν είναι μυϊκό στο πόδι, δικέφαλος, τετρακέφαλος.
ήταν σε σημείο που παλευότανε. Τον πλακώσανε τριπλές θεραπείες σε κάθε τέτοιο και την τελευταία μέρα μίλησε και με τον προπονητή και του λέει: βάλε με. Ο Λουτσέσκου, τι πρόβλημα έχει όταν δεν παίζει ο Πέρκας? Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ από το 20 και μετά, να μην μπορεί να βγάλει ο Άρης την μπάλα από την περιοχή, είναι έργο Πέρκα. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Και στα άσχημά του είναι καλό. Και στα άσχημά του είναι καλό. Δεν είναι, είναι για την λειτουργία της ομάδας ο πιο σημαντικός. Γιατί είναι αυτός που δίνει την ένταση στην πίεση στον αντίπαλο. Δηλαδή, τι κάνει, σκοτώνει το παιχνίδι του αντιπάλου. Ξέχωρα θα κάνει. Ναι. Ήταν φοβικό το πλασέ του. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να τη σηκώσει την μπάλα απέναντι, την πάει απέναντι η γωνία. Εγώ θα διαφωνήσω, φίλε. Εγώ τον είδα εκεί ότι με εκπληκτική τέχνη και με περισσή. Ναι, πλάσαρε κόντρα στη φορά του. Ναι. Αυτό είναι ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Μόλις πέσει ο τερματοφύλακας που πέφτει από την άλλη πλευρά με τα πόδια από κόβει. Ναι. Η μπάλα θα κατευθυνθεί προς τα δίχτυα. Ναι, εκεί θέλει λίγο μεγαλύτερη δύναμη. Ναι, πιο ψηλό, πιο ψηλό, ναι. Πιο εσωφάτσο, πιο μέσα. Ναι. Αλλά ξέρει πόσο εύκολα πάει η μπάλα στα πουρνάρια. Πήγε να το σιγουρέψει. Δεν σιγουρεύτηκε. Δεν ήταν καλό ο Ζαμπά χθε. Κακό ήταν. Έτσι, μπράβο. Ναι. Κακός ήταν. Ο Κάνιες το... δεν θέλω να κάνει αυτές τις περιττές ενέργειες. Το βλέπω πάνε να μου κάνει τριπλίτσες και τέτοια. Για ποιο λόγο τώρα. Έχει ενέργεια και τζάμπα τον κράζουν. Μπορεί να τις δίνει τις πάσες, να τις δίνει, ναι. να φεύγει. Ναι, έχει δύο, παίρνει δύο-τρία ρίσκα πολύ ηλίθεια. Ναι, δεν υπάρχει λόγος κανένας. Ο Βέρμπλουμ δεν ήταν κακός. Είχε και 5-6 κλεψίματα ψηλά, δεν έχασε φάση. Δεν θέλω το Βέρμπλουμ να τον ταυτίσει ο μέσος και πάνω Παοξής με ένα δυνατό χαφ. Και ως εκεί. Δεν θέλουμε να είναι μόνο ξύλο και ξέρω εισαγωγικά. Πρέπει να παίζει και πρέπει να με πάμε. Την μπάλα. Βέβαια και με την μπάλα, αν είναι δυνατόν. Έχει κάνει πολλές λάθος. Έχει πολλές λάθος επαφές με την μπάλα, αλλά το ξέραμε ότι δεν έχει τεχνική. Απλά έχει εμπειρία για να παίξει σωστά. Δηλαδή, άμα καθαρίσει το μυαλό του και έχει περισσότερες δυνάμεις, θα τη βγάζει καλύτερα την μπάλα. Και τώρα που θα λείπει ο Μαουρίτσιο, είναι πολύ σημαντικός ο Βέρμπλουμ στα τρία επόμενα παιχνίδια με Βίντι, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Να ξέρεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό που συνέχισε το θεάριστο έργο του. Έκανε πάλι νίκη, κέρδισε τον Πανιόνιο, είχαν 20-25.000 και ήδη να ξέρετε το Παναθηναϊκό από τώρα, άσχετα που είναι Δευτέρα, 7 μέρες πριν, τα ωραία όλα κάποτε τελειώνουν και την επόμενη Δευτέρα να το ξέρετε από τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την πρώτη του ήττα. Ναι, είναι η ώρα. Γιατί ήρθε εκεί που μπορεί να στείλει μια λευκή σημαία. Ναι, μετά παίζει με ΑΕΚ Ολυμπιακό και αυτό. Άσε να είναι καλό ο Παναθηναϊκός. Φυσικά να είναι καλά. Ναι, δεν ξέρω πώς θα αντέξουν οι πιτσιρικάδες του που, είναι κάπου, που δίνουν λύσεις. Πάλι πιτσιρικά σκόρα. Ο Χατζηγιοβάνης το έβαλε. Όχι, ένας άλλος Χατζη. Πάλι πολυσύλλαβος. Να αλλάξουν επίθετο τα παιδιά αυτά, να γίνουν πιο εύκολα. Πιο εύχριστα. Ναι, είναι λίγο κουραστικό. Αλλά πρώτα έχουμε τη Βίντι. Έχουμε Ευρώπη. Must win παιχνίδι, φίλε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όταν έχει υποχρέωση νίκη, είναι πιο. Υποχρέωση νίκη ο Πάκο έχει παντού. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι κρίνεται ένα στόχο. Δηλαδή ο Πάκο κάνει γκελάρι χτυπά ξύλο την Πέμπτη, χάνει το πλεονέκτημα τη νίκη στον Μπορίσοφ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα την κερδίσουμε τη Βίντι. Και εγώ αυτό πιστεύω, ρε, εγώ, αλλά... Το καλό, ξέρεις ποιο είναι πλέον, ότι το γήπεδο συνεχώς της Τούμπας, το είμαστε γεμάτοι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι εκπληκτικό συνέστημα αυτό. Ναι. Έτσι. Και εμείς θέλουμε στα επόμενα πόσα χρόνια ζήσουμε πρώτα ο Θεός. Έχει αποδειχτεί και κάτι άλλο. Πάω στην Ευρώπη που δεν έχει πίεση. Χθες είχε πίεση. Ναι, είχε πίεση, φάνηκε. Αλλά είπαμε ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο στο πέναλτι το χαμένο του Άρη για κομβικό σημείο του αγώνα. Θα εστιάσουμε και στο 1-0 του Άρη που ο ΠΑΟΚ έδειξε την έντονη προσωπικότητα που έχει σαν ομάδα. Έχει μέταλλο, ρε φίλε. Έτσι, το πώς αντέδρασε. Είναι η δεύτερη φορά που ο ΠΑΟΚ δέχεται πρώτος γκολ. Μόνο στο Ηράκλειο και το. Ναι. Και τα δύο τα γύρισε τα μάτια. Και μου λέγανε όλοι, έλα, τον Όφη κερδίσατε. Να Όφη. Να Όφη. Το που λέμε για τον Όφη. Χθες το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, δεν έχω άποψη. Στο δεύτερο ημίχρονο που είδα, δέχτηκε κατοχή. Η κατοχή αυτή του 40 δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν τίποτα. Και αυτό το σέντερφορ έχασε έναν επανάληπτο γκολ, μια κεφαλιά από τα δύο μέτρα σπάνια χάνεται. Έτσι, για μια ακόμη φορά λέμε ότι, αυτό, ότι όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός, γιατί δέχτηκε τρελό στοιχηματισμό, να πάμε και στα την Γκολμπέτ, στην ισοπαλία και στην ανατροπή. Έτσι, και δεν δικαιώθηκε κανενός η πρόβλεψη. Και εγώ Ολυμπιακό έβλεπα. Έτσι. Σου είπα, μην το παίξεις, να θυμηθούμε τι λέγαμε. Το ελληνικό το έχω, ρε. Ναι. Εγώ τώρα σκέφτομαι άλλα πράγματα από ό,τι σκέφτεσαι εσύ. Σκέφτεσαι Ολυμπιακό. Ωραία, θα, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Εγώ τις ομάδες βλέπω, φίλε. Τις ομάδες βλέπεις. Το γιατί κουλέ όμως, από πότε έχεις να πας στο γιατί κουλέ, ρε. Έχεις πάει. Όχι, πολύ καιρό έχω. Ωραία. Πήγαινε. Πήγαινε με κάτι γκολ του Δημόπουλου, κάτι αυτό γκολ του Μήτογλου, τα θυμάμαι. Είναι δύσκολη έδρα. Και χθες, επειδή άλλαξε το διοκτησιακό, ήταν φίλε κρεμόντουσαν σαν τσαμπιά. Δεν είναι εύκολο γήπεδο. Και τώρα εκεί στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Τζοβάνι και ο Ριβάλντο. Παίζει ο Τσιμίκας. Ωραία. Ο... Παίζει κανένα τσάφτα, ξέρεις, δεν βρήκε την μπάλα. Ναι, ναι. Πώς θα βρει την μπάλα μακρέμα ότι θα τσαπιά από πάνω του. Γιατί και ο Παναθηναϊκός με τους πιτσιρικάδες που βγάζει άκρη. Θα σου πω ότι τους πιτσιρικάδες μόλις θα πατήσουν τούμπα. Δεν είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
Ο Ολυμπιακός έχει ευτυχήσει στη μεταγραφή του Ποντένσε, φίλε. Ναι, δεν ήταν τυχαίο ο Ποντένσε. Έτσι, πώ την Λισαβόνα ήταν. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ναι, αλλά είδε που δεν παίζει ο Φορτούνη ότι δεν έχουν. Ναι, ναι, υγεία. Δεν μπορούμε να κάνουν αυτό. Τίποτα. Έτσι. Και σε τρεφόρ να σκοτώνουν. Γι' αυτό πρέπει έχουν. Να υπάρξει αυτή η μαγική λέξη, αυτό το ισορροπία. Ναι, φίλε. Να παίρνει από τον ένα τόσο και από τον άλλο πιο πολύ και τον άλλο λιγότερο για να κάνει ένα ωραίο παστίτσιο, αν ήταν φαγητό το ποδόσφαιρο. Όταν ήταν ένα μπασκεμπολίστα μέσα στου ποδοσφαιριστέ, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Σου φάξει συμφωνείς. Συμφωνώ. Απόλυτα. Σε ό,τι, και αν πείτε. Όταν η γυναίκα είναι από το κορδελιό, φίλε. Έχει, εκπαιδευτεί. Λέει τώρα. Ωραία, τι να διαφωνήσω με τον Βλάκα. Δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ. Κατευθείαν. Τέλος. Συμφωνώ. Τέλος. Ναι. Ό,τι που ή ο άντρας. Τελεία και βάβλα. Ο Ανατολίδη κοινοτροπία. Και μετά γίνει το δικό της, ξέρεις. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Όλα γίνονται όπως πρέπει. Κάποιος καλεί, γιατί δεν ξέρω. Αυτό πάλι που γίνεται αυτή την ώρα. Ναι. Φαύλος κύκλος. Φαύλος κύκλος. Στη Γαλλία πάλι Παρί συνεχίζει αυτά τα 5, τα 6. Υπάρχει τρομερή διαφορά από τις άλλες ομάδες. Έτσι. Ανέλαβε προπονητής. Πράχτηκε πάρα πολύ στοιχηματικά. Να ξέρεις ο Ανρί, ότι ανέβηκε, έπαιξε μέσα στο Στρασβούργο, έχασε. Έχασε ένα 0 και κόκκινη είχε. 2-1 έχασε. Κάτσε, ρε. 2-1 έχασε. 1-0 το άφησε. Το άφησες 0, ναι, 1-0 έγινε 2-1. Πότε, στο τέλος που ήταν. Στο τέλος, στο 89 και στο 91. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ στοιχηματισμό δέχτηκε αυτό το μάτς. Ξέρεις, με αυτές τις... ναι, αυτά τα συνδυαστικά που κάνουμε. Δεν είναι τόσο ότι να, αυτό είναι έτσι. Όλοι θέλουν να δουν πίσω. Αφήστε, παιδιά, δέστε το μπροστά. Ναι. Αφήστε το πίσω από τους τοίχους. Είναι δύσκολο να πας το πίσω από τον τοίχο. Ξέρεις, όλοι πιστεύουν ότι το παρασκήνιο κινεί το προσκήνιο. Είναι έτσι, κάπως σε βαθύστερα. Φίλε, όχι τώρα σε αυτό το αλλά πέρα, τώρα όχι, έχεις ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι τώρα απλά τα πράγματα. Η Ιταλία χάλασε ένας πολύ μεγάλος. Στην Ιταλία χάλασε τον πολύ μεγάλο Σάσος, ο οποίος παίχτηκε πάρα πολύ σαν μαξιλαράκι της Γιουβέντους. Το Γιουβέντους Τζένοα, 1-1. Παρότι προηγήθηκε. Ναι. Στη Γερμανία η Ντόρτμουντ πάει πάρα πολύ καλά. Εκπληκτική. Με το 4 έγραψε μέσα στη Στουτγκάρδη. Την είδα από το 20 μέχρι το 45. Χάθηκε το τόπι. Ναι, τότε ήταν πάρα πολύ καλή. Είδε ένα παίξει κανένα διαφορά. Ο Αλκάθερ. Και δεν είναι τα γκολ. Α τα γκολ. Τα γκολ εντάξει, είναι σημαντικό να το συζητάμε. Αλλά δεν είναι τα γκολ μόνο. Έχει απελευθερωθεί ο Ρόης. Είδε πώ παίζει. Ναι. Ωραίο ποδόσφαιρο παίζει βασικά. Αφού έχουν κουλτούρα, δεν φύγει και ταυτότητα. Μα η Ντόρτμουντ τι θέλει. Αν τη βγουν τα χαρακτηριστικά να παίξει αυτό που ξέρει, αυτή η ταυτότητά τη, μετά είναι ομάδα φίλε που απλώνεται. Δεν έχει μακάρι φέτος να είναι ανταγωνιστικό και να μην έχουμε αυτό το σκέτο τον Μπάγερν. Και έχει κάνει και μια κοιλιά αίρεση. Η Μπάγερν, η οποία πέρασε τρένο φυσικά από τη Βόλσμπουργκ. 1-3 για περιπάτου. Την κυνηγάμε ποδοσφαιρικά. Τίποτα. Η οποία Βόλσμπουργκ που καταραμένη ομάδα για τους παίκτες του στοιχήματος, φίλε. Είμαστε, όποιος μιλάω, είναι ομάδα που δεν μπορείς να την πιάσεις ποτέ. Όχι, δεν την προλαβαίνεις. Δηλαδή είναι κανονικά no bet. Βλέπεις Βόλσμπουργκ, πάω το σλό και σβήστε. Σαν να μην παίζει, παιδί μου. Είναι τίποτα. Στη λίστα αυτή. Έξω από τη ζωή μας. Σβήστε κατευθυντικά. Ποιοι μου έχουν κάνει κηδείες. Ίντερ, μισή. Μπενφίκα. Κυνήγει την Μπενφίκα κανονικά. Μόνο με την Άκρη πλούς. Ωραία, και αυτό την ψυχή μας έβαλε. Τι με αίμα, το 2-0, 2-2 και... Γκολ, ακόμα πάει μπάλα, αν πας στο στάδιο, πάει τώρα, σε λίγο θα πει γκολ. Αυτό ακριβώς. Το 2-3. Ωραία. Καπάκι. Α, το που είπαμε αργό γκολ. Πες μου ένα γκολ, αργό, σε πάω Ολυμπιακός. Καρασαβίδης, αρέσει. Μπράβο, φίλε, μπράβο. Σε εκείνο τον γκολ σούταρε, σηκωθήκαμε, λέγαμε, έλα ρε, τι σουτ κάνεις, όλα συζήτηση, ήπιαμε και μια τζούρα καφέ, γκολ με, τι γκολ με, το θυμάσαι, τσίκι 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 βάλα τι ταξίδι, δεν υπάρχει. Ναι, άμα το γυρνά το στέση φίλε, αυτά γίνονται. Ξέρεις το νοτοφύλακα σε μια φορά, μισό βήμα να είναι λάθος και ένα κλάσμα να αρχίσει να σκεφτεί, έγραψε. Ναι, έτσι είναι. Χθες του Πασχαλάκη, άμα ήταν δεύτερο Πασχαλάκης, ο άλλος δίνει τη γωνία, άστο, σου λέω τώρα, απλά αν τύχαινε και ήταν 5 εκατοστά πιο εκεί, το έβγαζε. Δεν ξέρω αν είδες το όπου μιλάμε για τερματοφύλακες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μια επέμβαση, απόκοση, όνειρο, σταθμό του Ter Stegen. Δες το αυτό, μπες να τη δεις, Μπαρτσελώνα Σεβίλη, το κάνουν μια κεφαλιά, στο γάμα, απογειώνεται κυριολεκτικά και τη βγάζει. Και στη συνέχεια βγάζει ένα, πώς ήταν αυτό του Κουέστα, ναι. Έτσι διπλή απόκοση στην ίδια φάση, δύο φορές τέτοιο βγάζει. Με τη Σεβίλη. Ναι. Στο οποίο η Σεβίλη πάλι για μια ακόμη φορά το άστρο αυτό του μοναδικού, του ανυπέβλητου, του μοναδικού Μέση, αυτό σκύβει, δεν πρέπει να τον κρίνει κανένας. Δεν υπάρχει. Σε 12 λεπτά, φίλε μου, έδωσε μια πάσα κάθετη, μια ασίστ του Θανατά που το έκανε γκολ ο Κοουτίνιο.
Πολύ ωραίο γκολ. Εσωφάλτος στο γάμα. Αλλά η πάσα είναι δικιά του. Τους νέκαψε όλους. Δυο στόπερ, δυο αμυντικοί και 30.000 φίλοι. Δεν μπορεί να είναι αλλού. Και στο 12 πήρε την μπάλα. Το κάνει να φαίνεται τόσο απλό το ποδόσφαιρο Μέση. Σαν να είναι στη γειτονιά, σαν να παίζουν οι μαύροι με τους μπλε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή πλασάρει με τα αριστερό. Στη γωνία. Δηλαδή, τόσο γλυκά, τόσο τέλεια. Δηλαδή αν ήταν η Κανελίδου, στο πόσο με γλυκά με σκοτώνει. Να και η Κανελίδου, η φίλη μας. Να τη βάλουμε και αυτήν μέσα. Τόσο γλυκά του σκοτώνει όλου. Δηλαδή ο θεματοφύλακας ήθελε να σηκωθεί και τον ήθελε να τον, ήθελε να τον πάρει να, να τον φιλήσει με κάτι, με γλωσσόφυλλο, κάτι να τον κάνει. Τον βλέπω ζωντανά στο Leverkusen Barcelona που δεν είναι ακόμη βασικός. Έχουμε πάει παραμονές του Dortmund PAOK να δούμε το... Το 0-1 κύριε Dortmund PAOK. Ναι, και 1-1 έχει μάξει το γκολ. Το Leverkusen με επίστευτη κάθετη του Γιάννη Μιστακίδη. Ναι. Το Leverkusen Barcelona έχει ρίξει 1-1. Όπου η Μπαρσελόνα είναι αδιάφορη και η Λεβερκούζεν καίγεται να κερδίσει για να βγει τρίτη να συνεχίσει στο Europa. Α, ναι. Ωραία. Ο Ντερ Στέγκεν προέρχεται από την Gladbach που είχε εχθρική σχέση με την Λεβερκούζεν και το γήπεδο τον κυνηγούσε. Ρε φίλε, πραγματικά πόσα παιχνίδια έχω δει στη ζωή μου. Άπειρα. Δεν έχω δει τερματοφύλακα με καλύτερη τεχνική. Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεκάρι μπορεί έκανε, έκανε. Δεν είναι, εγώ τεχνική στο τέρμα δεν λέω μόνο με το πόδι. Ναι, και να βγαίνει για να παίρνει το χώρο, να κερδίζει. Ναι. Το πώς βάζει τα χέρια του, ναι. Το πώς κολλάει την μπάλα και ακόμα δεν είχε καθιερωθεί τότε. Μπορεί να είναι και το πρώτο παιχνίδι που δείχνει τα στοιχεία για τους λόγους που τον πήρε. Να, εδώ είμαι. Ναι. Ρε φίλε, την κολούσε. Την κολούσε, δεν μπορείς να φανταστείς. Και χωρίς να ιδρώσει, έκανε κινήσεις μόνο αυτές που χρειαζόταν. Και εκείνη τη μέρα βέβαια έχουμε μαζευτεί καμιά εκατοστάρα, έχουμε βρει προσκλήσεις. Εγώ ξαφνικά βρήκα με 6 εισιτήρια. Α, σε καλή περίπτωση. Ναι, και εκεί τα πουλούσαν έξω 300 ευρώ το ένα. Και εγώ χαμπάρι δεν είχα πάρει. Και λυπήθηκα κάτι καζανοκέφαλο και τα έδωσα έτσι όσο έγραφε η τιμή. Όπω και τι έκανε αυτά. Πρόσεξε με. Τι αυτό κολέβαλε. Ναι, και πρόσεξε με. Αυτοί τα δίνανε μετά. Α, και κάνανε αυτή τη δουλειά. Ναι. Με έπιασε εμένα το τέτοιο. Λοιπόν, να κινηθούμε λίγο στοιχηματικά σήμερα. Βέβαια. Να κάνουμε λίγο το. Δεν θα φύγουμε από το χ. Λοιπόν, Arsenal Leicester. Όταν πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Χάντηκα από δύο γκολ την Arsenal. Στο λέω από τώρα. Η Arsenal η οποία έχει βάλει στο παιχνίδι της μέσα και τα δύο τα center for. Ναι. Έτσι. Έχετε Welbeck, έρχονται και πολλοί από πίσω. Και okay, οι δύο του. Το Μπαμεγιάνγκ, το άμυνα, το Λακαζέτο, βιάζουν. Ναι, σου λέω. Δύο-ένα, δύο-άλλο. Αν πάει ο ένα καλά, μπαίνει μετά Welbeck. Οπότε Arsenal με δύο γκολ. Με δύο γκολ βάζουν. Γιατί η Leicester πίσω είναι χωνή. Με ένα εγώ. Με ένα, θα είμαι λίγο συγκρατημένος. Όχι, εγώ θα αυτό. Το παίξω λίγο πιο αλητία. Ναι, ωραία. Έχει ατρόμητος. Χ, δεν φεύγει αυτό, άστο. 1-1 τελικό. Στο δίνω από τώρα. Μάλιστα, θέλω την άποψή σου. 1-1, κουλούρης 1-1. Αυτά, ξέρουμε και το σχόλιο. Ναι, τόσο μπροστά εκεί. Ναι. Σαν να είναι αύριο η εκπομπή και σας λέμε τι έγινε χθες. Ναι. Λοιπόν, Sociedad Girona έχουμε. Sociedad Girona, μέτρια Sociedad. Εδώ έχουμε μηδενική Γκανιώτα να πούμε. Κοίτα, αλλά για πες λίγο τα ποσοστά, σε παρακαλώ. Σκολμπέτ. Ένα λεπτό. Sociedad Girona. Ναι, αυτό. Ο άσος είναι 1,86, το χ 3,75 και το διπλό 5. Το over τι είναι, για πες μου. Άμα είναι πάνω από 1,80, over. Η Sociedad δεν έχει έδρα, δε κάμα. Είναι το γήπεδο δεν είναι, της είναι έτσι πολύ μεγάλη. Κακή ομάδα. Over, πόσο? Over 2,5. Το πρώτο, το over, το κλασικό. 1,90, over 2,5. Έχει και Σαμπτόρια Σασουόλο. Και εδώ έχουμε μηδενική γενιότητα. Ορμήξτε κύριοι σήμερα, μπορείτε να πει. Αυτό. Πώς μπορεί goal, να goal και over, αφού βάζουν και οι δύο. Μάλιστα. Έχει και τρία μάτς. Είδα κάτι μάτς γιατί το Σαββατοκύριακο μου άρεσε. Επειδή είναι πάρα πολύ, είναι μέσα στη ζωή μου. Βλέπω 15-16 μάτς σίγουρα, ξεκούραστα. 90 λεπτά. Και από εδώ και από εκεί, σε μια δόση τρελαίνεται το αίμα μου. Έχει. Στη Β' Γερμανίας. Στο οποίο Β' Γερμανίας ξέρεις τι πρόβλημα υπάρχει. Έτσι βλέπεις το μάτς και δεν έχουν ρολόι οι άνθρωποι. Ποτέ. Είναι να χαζεύει το αίμα της ψυχής σου. Δεν έχει ρολόι. Δεν ξέρεις πόσο είναι που είσαι. Αν είναι στο 85 ή στο 88. Ανοίγεις γκολμπέτ και βλέπεις. Ναι, δεν θέλεις. Δεν θες να το βλέπεις εκεί την ώρα κατευθείαν μπροστά σου. Ναι. Ρε, τα γήπεδά τους ασφικτικά γεμάτα. Ναι. Ασφικτικά. Και ρώτησα ένα φίλο μου, το οποίο είναι απόλυτο γνώστη της Γερμανίας, με λέει: φίλε μου, δεν είναι μόνο της Β' Εθνικής, της Bundesliga, είναι και της Γ' Εθνικής. Ναι. Δηλαδή το αγαπάνε, το έχουν μέσα στην ψυχή τους. Και άφησε έτσι λίγο προς το τέλος να μιλήσουμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια, κρατήστε το στην άκρη του μυαλού σας, τον Γιώβιτς. Αγωνίζεται στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έπαιζε την Παρασκευή η Άιντραχτ και κέρδισε 7-1. Ο οποίος ήταν ιδανικός από την Μπενφίκα, νομίζω. Έβαλε 5 γκολ. Ναι. 5. Είναι ιδανικός από την Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν είναι ιδανικός από την Μπενφίκα. Αυτά που έβλεπα από το παιδί αυτό, 21 χρονών είναι, με το 8 στην πλάτη, ο άνθρωπος είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν κρύβεται, δεν κάνει, εύχεται, πασάρει. Δεν ξέρω αν είναι Κροάτης, Σέρβος, δεν ξέρω τι είναι ψέματα, θα σε πω. Βαλκάνιος. Ναι.
Έβαλε ένα γκολ το οποίο πρέπει, δηλαδή, πρέπει να δείτε οπωσδήποτε. Να μπείτε μέσα σε αυτά τα social media, πώς τα λένε αυτά τα ιντερνετικά. Να γκουγκλάρετε και να δείτε οπωσδήποτε την απόκρουση του Ter Stegen και το δεύτερο γκολ του Γιώβιτς. Το 2-0 που κάνει η Άιντραχτ. Δεν το τρεις παίκτες όλο τον κόσμο να το βάλουν. Μπες να το δεις, τι μαγεία είναι. Δηλαδή θα αγαπείς το ποδόσφαιρο που τόσο το λατρεύεις, ακόμα περισσότερο. Είναι εκπληκτικά δύσκολο, είναι σπάνιας ομορφιάς. Εκτελεστική δυνότητα, ναι. Και το παιδί είναι, δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι δανεικός από την Μπενφίκα, σου λέω. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν πάω να πω κάτι. Κάπου το διάβασα, δεν είναι η Μπενφίκα σε αυτά, ξέρεις. Η Μπενφίκα σε αυτά δεν χαρίζεται. Να πάμε λίγο στην νυχτερινή ζωή της πόλης. Βεβαίως. Γιατί πρέπει να πάμε. Πήγαμε ένα Βύση. Να ξεκουδέψαμε ένα Βύση. Βλέπεις ένα Βύση. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θα πήγαινα την Παρασκευή στο ίδιο μαγαζί που είσαι εσύ. Στον ίδιο Βιολιδί. Ναι. Πάρα από στο μαγαζί, χαμός. Είχε και δημοσιογραφική άποψη χθες. Α, και άποψη. Ναι. Έστειλε την τοποθέτησή του με τη λήξη του αγώνα. Ναι. Τη οποία έλεγε. Θα στη δείξω στο. Μέσες άκρες. Έκανε μια πρόταση πρωτοσέλιδου. Ναι. Μάλιστα, εντάξει, ωραία. Είναι αυτό, ναι, ωραία. Ναι. Η Άννα Ιβίση, η οποία ήταν καταπληκτική ενημερωτικά για την Παρασκευή, πέρασα εγώ πολύ λίγο, πολύ light. Δυνατή, ναι. Πήγα σε ένα τραπέζι, στο οποίο υποτίθεται θα ήμασταν 6 άτομα. Και ήσασταν 66. Μπροστά στο πέντε και πρέπει να ήταν 18. Ναι. Κατευθείαν δύο γεια. Ένα γεια που έβριζε και ένα γεια που φεύγει. Ναι. Ξέρεις αυτά τι κάνεις και τι γίνεται. Κυρία, στάρα απόλυτη, πιστεύω ότι αυτό το χειμώνα πρέπει να πάμε να τη δούμε. Όλοι όσοι δεν την είδαν, αξίζει. Είναι κυρία. Είναι εκπληκτική πάνω στην πίστα. Να σου πω κάτι, εγώ επειδή το βλέπω και λίγο... Το έχει πάνω στην πίστα, χαρισματική. Δεν είναι, εγώ δεν βλέπω ποτέ μόνο τον καλλιτέχνη. Mm. Βλέπω και την μπάντα. Φοβερή μπάντα. Η μπάντα είναι φοβερή. Ναι. Δηλαδή έχει ροκ στοιχεία που μου αρέσουν εμένα. Mm. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να πάω σε σκυλάδικο πολύ ώρα. Μου πιάνει πολύ κέφαλος. Πρέπει να πιω πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πα στο Ηλία Ρίχτο. Τι ξέρει την ατάκα. Δεν μπορώ. Το ξέρει αυτό το Ηλία Ρίχτο. Το ξέρει αυτή την ατάκα. Μπουζούκια 5,5. Όχι, φίλε μου, είναι μπουζούκια 6 ώρα το πρωί, χάραμα. Κάπου στην Άρισα. Το είδα, το είδα. Τέτοια αγανάκτηση με πιτέ. Αγανακτισμένο δε ο άλλο. Ρίχτο. Ηλία Ρίχτο. Αυτέ είναι αποφθέματα. Είναι κάτι σαν την Καζαμπλάνκα που ακούστηκε. Σε αυτό μπορεί να πάω. Στο ζυγό θα πάω. Ναι, θα πήγαινε. Ο ζυγό έκλεισε μετά από τότε. Ναι, πήγαινα. Και σουβλάκια θα φάσει το ζυγό απέναντι. Ναι. Στο Σκοπιό πήγαινα. Ναι. Εντάξει. Τα μεσαία δεν σε αρέσουν για να καταλάβω, να σε τοποθετήσω. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, να πάω στον Αργυρό. Ναι. Να κρέμεται όλη η Σάρα Κιμάρα και να μου λέει ο άλλο το τραπέζι ψηθώ. Αυτό. Ναι, δεν γουστάρω, μου κοιτάει το μάτι. Ναι. Ωραία. Θέλω να το πω. Το κατάλαβα το σκεπτικό. Έχω τουπέ. Τώρα θα βγάλουμε έξω όλα τα στελέχη τη Γκολμπέτ ένα βράδυ. Πρέπει. Ναι. Πρέπει. Θα κάνω εγώ τα βιολιά όλα τα γύρω-γύρω. Ναι. Ο μεγαλοεπενδυτής Γκολμπέτ θα κάνει μια χορηγία όπως πρέπει. Έτσι γίνονται αυτά. Ναι. Η εκπρόσωπο είναι ο συγκεκριμένος. Έχει τεράστιο. Τι να λέμε τώρα. Και έτοιμοι είναι είμαστε. Και να είναι σίγουρος ότι όλα τα χρήματα θα δαπανηθούν μέχρι τελευταίο λεπτό του ευρώ. Ναι, και θα πάρουμε δηλαδή, και τις... ναι. Όλα θα πάρουμε. Ναι. Ναι. Έξτρα large. Πολύ καλή ιδέα σου. Βέβαια, αυτά πρέπει να γίνουν. Μα έτσι συσφίγονται και οι σχέσεις. Συσφίξει σχέσεις, να λέμε. Τι άλλο ξεκίνησε για νυχτερινή Θεσσαλονίκη, πήγα εγώ στη Βύση. Ναι, όχι, τη Βύση ήταν πάρα πολύ καλή. Θέλω να πω αυτό. Βέβαια. Ναι. Πώς το λένε, τα άλλα τα μαγαζιά πάλι. Έτσι. Η Πάολα και εδώ τα μεγάλα αυτά. Βλέπω ότι δεν σφίζουν τώρα από κόσμο. Πάνε καλά, αλλά μπορούν να πάνε και καλύτερα. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος πηγαίνει τώρα στα τριτοτέταρτα μαγαζιά και στα μικρά. Βλέπει κάτι πρόβες, κάτι παρασκήνια, κάτι τέτοιο. Δουλεύουν αυτά. Τα νούμερα είναι. Δουλεύουν γιατί ο κόσμος θέλει αυτό που είπε πιο μπροστά. Το να είναι ζεστά τα μαγαζιά μικρά, έτσι και να βγάλουν. Για μένα το Μπαρμπαρέλα είναι πολύ δυνατό κλαμπ. Είναι κλαμπ, δεν είναι μπουζουκερί. Κατάλαβες. Έχει το. Εκπληκτικό κόσμο το Μπαρμπαρέλα. Ναι, το και είναι έχει... και δουλεμένο. Ναι. Εγώ βρέθηκα, για καταλάβες, πήγα με ένα τραπέζι και κάθισα σε 6 διαφορετικά. Ένα αυτό. Καταλαβες. Δηλαδή να ο ένας, να όλη η πόλη μια αγκαλιά. Να κάτι Αθηναίοι δίπλα, οι μιλιπόθυμοι, να του εξηγώ ότι είναι τελειωμένη ιστορία το ποτάμι, να μην ασχολείστε. Πάλι τα ίδια συνεχίζει να είναι αυτά. Ναι. Ωραία. Άρα. Είχα άλλα στα τραπέζια. Ναι. Σαν τον Κυριαζή επιμένουν αυτοί. Επιμένω. Ναι, το ξέρω. Κυριαζή. Πετάχτηκε μία, έκανε δύο, πάπου πιά σα μετά. Εντάξει, άνθρωπο επιπλοποιό ήταν και η αγάπη του, η καψούρη του και την Βάνα Μπάμπα τον έκανε στιχουργό, συνθέτη και τραγουδοποιό και τραγουδιστή του τέλο. Αγανάκτησε. Και τα έγραφε και τα έγραψε, α τα πω εγώ. Γιατί ήθελε να βγάλει από μέσα αυτό που ένιωθε. Ναι, γεγονό. Η Βάνα, η οποία έχει γαλουχήσει γενιέ και γενιέ. Έτσι. Έχει δουλέψει το κοντέρ. Μπράβο τη. Ναι.
Γενικά μιλάμε για τις κοτερίσχες σήμερα, λέμε. Ναι, για όλα λέμε. Ναι. Ήταν, είπαμε, ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο είπαμε, ξεκινήσαμε με τον Μπρίγιοβιτς και τον Πασχαλάκη, ναι, τους δύο κομβικούς ακαυγονιαίους. Οι δύο Αλέξανδροι, τίποτα, ναι, δεν είναι τυχαίο. Οι δύο Αλέξανδροι, μπράβο. Και διαγράφεις το κάρμα. Έπιασα την ιστορία με τον Αλέξανδρο την Παρασκευή. Ναι, ρε φίλε, ναι. Την και έπιασα. Πολύ θετικό. Αυτά πρέπει να τα βάζουμε, να τα ξαναπαίζουν. Ναι, οι εκπομπές αυτές είναι μιμιώδεις, οι προηγούμενες που λέμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Έχω τη δύναμη να μεταφέρω το κάρμα, ρε αγόρι μου. Κανονικά. Έχω ξεφύγει, είμαι σε άλλα επίπεδα. Είμαι ένας μικρός Βούδας. Είσαι ένας Βούδας. Τον Βαλκανίου. Αληθεύει ότι σε είδανε δύο στην Τζιμισκή προχθές και σε προσκύνησαν. Δύο Ινδοί. Ναι, πού το κατάλαβες. Ναι, είπανε. Το είπα. Ναι, είπανε. Πέσανε, λέει, κάτω και άρχισαν. Ναι, ναι. Τότε του λέω, αλλάξτε, παιδιά, δεν είμαι έτσι σχέδιο. Πιο ροκ, σκεφτείτε το. Ναι. Κεράστε ταξίδι, κάντε ράντε. Ή αύριο ή μεθαύριο, ναι, θα ενημερώσουμε ότι θα φέρουμε κοντά μας την εκπομπή τη Σάσα. Αυτό, ναι, πολύ θέλω να το πείτε. Νέο όνομα τώρα, ποια είναι η Σάσα. Η φίλη μας. Η Σάσα, η οποία κινεί τα νήματα. Ναι, χρόνια τώρα. Έτσι, στην νυχτερινή ζωή της πόλης, γυμνάστρια. Δυνατή, όχι έτσι, μόνο. Με πολύ ωραίο λόγο. Γυμνάστρια και θα μας μιλήσει για πολύ ωραίες τεχνικές, ναι, σε σχέση με τη δουλειά της. Εμείς δεν συναντήσαμε ποτέ στη ζωή μας. Στην οποία Σάσα, θα πω και αυτό στο φιλοθέα μου, ναι, κακαβατικό κοινό, ναι, μία φορά είχε αναλάβει η Σάσα να με αδυνατήσει. Ναι. Με λέει, είναι όλα μια χαρά, πρέπει να κάνουμε αυτό. Ναι, λέω, ναι, Σάσα, σε θέλω προσωπική μου γυμνάστρια. Ναι. Αποτέλεσμα. Ναι. Σε μία εβδομάδα έβαλε 1,5 κιλό η Σάσα. Πήγαμε σε όλα τα εστιατόρια της εποχής εκείνης, ναι, πριν μια εξαετία έγινε αυτό, αν, ναι, θυμάμαι καλά. Και με λέει, άστο, λέει, θα πάμε, λέει, θα ξεκινήσουμε από τα όργανα. Και με πηγαίνω στο γυμναστήριό της, mm, και έχει κάτι, φίλε, ακούς, mm, κάτι πανιά να κρέμονται. Λέω, τι είναι αυτά. Και τα παίρνει τα πανιά εσάς και κάνει, τα πιάνει, τα ενώνει και κάνει κάτι κουτουρβάλες. Λέω, τρελάθηκες, ρε, ακούς. Τρελάθηκες. Τη λέω, όπως είμαστε κάτω, δεν πάμε μια βόλτα στο κλωσάρι εδώ να φάμε κάτι. Ακούς, γιατί ήταν στο κέντρο το γυμναστήριο. Και πήγαμε και ξεκουραστήκαμε εκεί πέρα. Και θα ξεκινήσουμε, λέω, σε καμιά 7-8 χρόνια αυτή τη γυμναστική. Να το δεις και μόνο τρομάζεις. Ναι, σόφι, τους έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, αυτό που κάνουν με την κουρτίνα, πανεβαίνουν πάνω. Κάπως τα λένε κιόλας. Πιλάτες, μιλάτες και γιόγκες και μόγκες και αυτά. Ναι. Ας, εγώ ξέρω γιόγκα την πιο απλή. Αυτή που κάθεσαι στα ποδαράκια σου, βρίσκεις την ψυχούλα σου, μια χαρά. Όχι να παίρνω και να γυρίζω το σώμα, δεν γυρίζω το σώμα. Και αν εγώ θέλω το σώμα να ανοίξει φωνή και στάρει, πού πας, πού πάμε γυρίσεις. Να πούμε ότι χθες κάνα. Να δώσουμε χαιρετίσματα και σε άλλο κόσμο, γιατί γίνεται λίγο ψιλοχαμός. Ναι. Έτσι, στη Χαρά, στην Ελενίτσα. Τα φιλιά, έτσι, στον Κώστα, στον Γιάννη και στον Πέτρο. Στον Παντέλα. Έτσι, ο οποίος ο Παντέλας είναι πλέον έτοιμος για εκπομπή δική του. Ναι. Να λέει, διώξου τους όλους. Ναι. Ακούς, και τώρα θα σε καλέσω εγώ, μου λέει. Ακούς, ναι, τόσο πολύ έχει φτάσει μπροστά. Ναι. Έχει ετοιμάσει το λόγο του πλέον. Είναι έτοιμος. Πότε θα λείψεις, είπαμε, να κάνουμε τις αλλαγές. Με τη Βίτη, πότε παίζουμε. Όχι, και αύριο, είπες, Τρίτη. Αύριο θα έχεις κενό. Ναι, αύριο θα γίνει μάχη ποιος αυτή τη θέση. Θα κάνω απαγωγή σε άτοπο, θα κάνω σύσκεψη μετά. Όχι, με τη Σόφη. Κάνε κλήρωση, ρε. Θα κάνω σύσκεψη. Όχι, ό,τι θέλει Σόφη. Θα διαλέξει Σόφη. Του συμπαρουσιαστέ αύριο. Θέλω το δίδυμο. Το δίδυμο θες. Θέλω το δίδυμο. Ντέλα και Ισμύρ. Θέλω το δίδυμο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ήταν πολύ δυνατό. Ναι, 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 ναι. Τα είπαμε και αυτά. Το σοφάκι δουλεμένο. Σοφάκι γρήγορα. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι τυχαία επιλογή του μεγάλου. Ο ασταμάτητος λοιπόν ΠΑΟΚ, ναι, με Κίλερ Πρίλιοβιτς και με 7 στα 7. Ναι. Έτσι που δεν σταματάει. Δεν είναι 7 στα 7. Ναι, δεν είναι ιστορία. Δεν είναι μαθηματικά τα πάντα. 7 στα 7. Πού. Και δεν θα σταματήσει. 7 στα 7. Και τι 7 στα 7, ένα και ένα. Είδε τώρα η ιστορία τι όπου τα γράφει. Δεν, τα σβήνει το μέτριο, κακό ή πιο καλό. Δεν πιο 7 στα 7, κύριε. Και προχωράμε. Τζόνι Γόκερ ο ΠΑΟΚ. Τζόνι. Πέρσι ένα μήνα από τώρα φορμαρίστηκε. Ναι. Ένα μήνα ακόμα θα είμαστε λίγο. Οπότε σήμερα συμπερασματικά, τι μας έχει μείνει, χωρίς απόφθεγμα ως τώρα ημέρα. Ποτέ και για κανένα λόγο κανείς δεν κυνηγάει Πρίγιοβιτς. Βία. Βία. Βία ομοί. Δηλαδή, ας κάνουμε ένα τέτοιο. Ναι. Ας κάνουμε ένα σκετσάκι. Ναι. Ωραία. Είμαστε κάπου. Έλα, ρε, ο Πρίγιοβιτς δεν μαρκάρει. Ωραία. Έγινε. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Έτσι. Και στον δρόμο. Να κάνεις, ναι, κάποιος το τηλέφωνο να λέει, ναι, έλα, ρε, ποιος Πρίγιοβιτς. Πα! Τίποτα, χωρίς να το ξέρεις. Ναι, δεν εννοείται. Μόνο έτσι εξαλείφονται τα πάντα. Ναι. Μερικές φορές αυτές οι. Ακραίες. Είναι όμως και ενώ. Δεν γίνεται τώρα, εσύ, φίλε, για να σε δείξω ποιος να πεις σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Είμαι εγώ ο Πρίγιοβιτς και κρίνομαι τώρα. Ναι. Δηλαδή, πες, μόνο έτσι μπορεί να τον δημιουργήσει το άλλο ψυχολογικό. Τι να κάνω δηλαδή. Ναι. Τι να κάνω. Να βάζω 4 σε κάθε μάτς. Δεν υπάρχει αυτό. 4 λεπτά δεν βγαίνει μπάλα. Δηλαδή, άμα δεν σε θέλει. Αυτό δεν λέει. Δεν βγαίνει μπάλα, ο άλλος είναι έτοιμος να μπει. Δεν βγαίνει μπάλα.
Και τώρα φαντάζεσαι τον μέσο Αυγιανό, τον κανονικό οκτώνο πάδο, αυτό που βλέπει τον Ντέμπι όπως πρέπει να το δει κανονικά, φυσιολογικά, σαν άνθρωπος. Έτσι. Να λέει στο διπλανό, τι γίνεται τώρα, τι φάγαμε. Ο άλλος είναι όρθιος να μπει. Και δεν είναι, μπαίνει και βγαίνει. Βάζει τον γκολ και μετά λέει: παιδιά, θα φύγω τώρα. Έχω μια δουλειά, φεύγω. Δεν έχει το χαρτάκι που μου στείλει. Φεύγω, λέει, και θα μπει ο Καρέλης. Ο οποίος Καρέλης εμένα μου άρεσε και στα 10 λεπτά, να ξέρεις. Ο Καρέλης είναι μια χαρά, κανονικά. Θα σου πω το μήνυμα που μου. Τάνκ, κανονικό. Τι έγραφε το χαρτάκι που έδωσε ο Λουτσέσκου στον Κάνιας. Αυτό που το σκίσε και το πέταξε εκεί πέρα. Θα σου πω εγώ τι έγραφε. Καλά, τέτοια βλέπω τώρα. Πες τον Πλήγιο. Να το βάλει στο 83 για να το αλλάξω. Α, αυτό είναι το χαρτάκι, βεβαίως. Ναι. Αυτό ήταν νομίζω η είδηση στο 95. Η βόμβα της εκπομπής. Το χαρτάκι. Το χαρτάκι, ναι. Έτσι είναι πρωτοσέλ. Εκπομπή έχω και με Γιάνν Γιάνν. Θα τις απολαύσω το βράδυ. Ναι. Καρφωμένος εκεί. Πρέπει να το φέρουμε μια μέρα. 8 η ώρα. Και οι τρεις. Ναι, Γιάνν Γιάνν. Και οι τρεις. Και οι τρεις κανονικά. Το οποίο του ψήρισε μια μπλούζα Γιαννούλης. Δεν πρέπει να έχει πλέον Γιαννούλη μπλούζα καμία. Λοιπόν, φιλιά, νομίζω φιλιά. Ότι είμαστε καλά. Καλά, είμαστε φίλοι, πολύ καλή ψυχολογία. Το τρένο συνεχίζει. Έτσι. Αύριο πάλι εδώ. Εδώ σοφάκι με γκολ μπετ. Χωρίς εσένα, εννοείται. Με γκολ μπετ πάντα, κάθε μέρα. Γκολ μπετ, λοιπόν.